Ακούσα το τραγούδι, από ρέγιο, δεν είμαι και φάλτσο. Από ρέγιο, σο. Τα ακούμε αυτό, πόσα χρόνια τα ακούμε. 20 χρόνια, 14 μετάλλια. Και μόνο να σκεφτείς τα 9 μετάλλια στα 10 τελευταία Ευρωμπάσκετ. Κάτσε, τώρα ξεκινήσουμε. Αυτά. Δεν έχουμε ξεκινήσει. Ξεκινήσαμε. Α, εγώ είπα, πέταξα κάτι. Τώρα ξεκινήσαμε. Όπου να είναι η Ισπανία. Τώρα θα πάρει και, θα πάρει και, και το επόμενο. Εδώ δίπλα. Πώς το είπε στο τραγούδι. Απορέγιος. Πάει να πει κατά πάνω τους, ορμάται τους. Ναι. Απάνω τους. Απάνω τους. Οι άνθρωποι είναι προφέσορες του μπάσκετ. 3 συνεχόμενα μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ από εκεί ξεκινάω πάντα. Α, 2 χρυσά σε παγκόσμιο. 9 στα τελευταία 10 ευρωμπάσκετ. 9 φορές στο βάθρο. Το θέμα είναι ότι ακόμα και στα ζόρια αυτοί είναι συσπηρωμένοι. Και κρατάνε ο ένας τον άλλο. Δηλαδή την αποτυχία που έζησαν αυτοί στο δικό τους παγκόσμιο, το 14, λίγοι θα την αντέχανε. Στο δικό τους ευρωμπάσκετ, το σοκ του Χόλντεν. Ναι. Τη διαχειρίστηκαν. Στο παγκόσμιο έμειναν εκτός τετράδας όταν είχαν μαζέψει όσους παίκτες είχαν και δεν είχαν για να πανηγυρίσουν και μέσα στο σπίτι. Και όλοι μιλούσαν για τελικό με την Αμερική. Ναι, ναι, μετρούσαν. Εδώ αποδεικνύεται, εντάξει. Για την επανάληψη του 118-107 του Πεκίνου. Όπως επίσης, πριν ξαναπάμε στους Ισπανούς, μια παρόμοια αποτυχία ζήσαν οι Γάλλοι στο δικό τους ευρωμπάσκετ στη Λίλ. Και θυμάμαι πολύ καθαρά ότι όταν τελείωσε παρόμοια, ο μικρός τελικός, παρόμοια γιατί αυτοί πίστευαν να θα πάρουν χρυσό εντός έδρας. Πήραν μετάλλιο όμως. Ναι, πήραν μετάλλιο, αλλά όταν τελείωσε ο μικρός τελικός, βγήκαν όλοι στο κέντρο του γηπέδου Pierre Mauroy που ήταν γεμάτο κόσμο κλπ. Πήραν το μικρόφωνο, είπαν δεν φεύγει κανένας, συνεχίζουμε του χρόνου στο Ρίο. Λοιπόν, εγώ αυτά περίμενα να τα δω από τη δική μας ομάδα. Αυτό θέλω να πω τόση ώρα. Το έκανε αληθινό, όπως λέει και το μότο του Μίλκο, είναι η Ισπανία. Μακράν με το σπαθί της 8 στα 8, με την καλύτερη άμυνα σε όλο το τουρνουά. Για μένα η Ισπανία τώρα, επειδή το να καθόμαστε και να αναπαράγουμε την Ήρλα που μας δέρνει ως έθνος και κυρίως ως μπασκετική φίλη εδώ και χρόνια που τους μισούμε, τους κάνουμε, τους δείχνουμε. Νομίζω ότι τους συμπάθησαν πολύ φέτος. Δεν νομίζω ότι τους μισούμε τόσο πολύ όσο τους μισούσαμε. Έχει αναστραφεί το κλίμα. Το πρόβλημα είναι δικό μας, δεν είναι δικό τους. Το πρόβλημα έχει αναστραφεί εδώ και χρόνια γιατί οι τύποι αποδεικνύουν ότι είναι προφεσόροι του μπάσκετ που λες και εσύ. Γιατί έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να επιζούν και να είναι survivors μέσα από δύσκολες τιμές και γιατί εγώ για ποιο λόγο τους βγάζω το καπέλο. Δεν θα χρησιμοποιήσω άσχημη λέξη και θα επέμβει ο εισαγγελέας και θα μας στείλει σούπι τους μέσα. Οι τύποι έχουν τρομακτική αγάπη για την ελληνική ομάδα. Δηλαδή ότι μαζεύονται κάθε χρόνο. Ότι αν περάσει κανένας, μην εκπλάγεται. Αφήνουν τα προβλήματά τους πίσω. Ότι είναι τόσο συσπηρωμένοι. Ότι ξέρουν τον τρόπο. Και επίσης, εκείνο που με εντυπωσιάζει εμένα είναι επειδή το έχω ακούσει το Σκαριόλο εδώ να το λέει σαν τα χάπια είναι μετά το πρωινό, μετά το γεύμα και μετά το δείπνο. Λέει το ίδιο πράγμα, το πώς εξελίσσει τη διαδικασία μοίησης των βετεράνων προς τους νεαρότερους. Αυτό θέλω να πω, πολύ μεγάλη υπόθεση. Ότι σε αυτή τη σειρά ετών που την παρακολουθούμε να βρίσκεται σε κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο μπάσκετ, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι εξελίσσουν παίκτες. Δηλαδή πλέον υπάρχουν δύο νέα μεγάλα φιντάνια, αδερφοί, Ερνάν Γκόμες. Οι οποίοι σήμερα έκαναν τρομακτική δουλειά πάνω στο σκόλα. Πέρα από αυτό, μπήκε ένας ρολίστας στη βασική πεντάδα, ο οποίος έκανε τρομερή δουλειά, ο Οριόλα. Ο οποίος έπαιξε ελάχιστα σε όλο το τουρνουά, αλλά είχε ρόλο στο σημερινό μάτς. Έχουν τον Αμπρίνες που δεν είναι κανένας βετεράνος. Ας τους Αμπρίνες. Έχουν τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ, έχουν τον Μπάου, έχουν τον Ιμπάκα ή τον Μίροτιτς. Επειδή είπε για τη νεότερη γενιά, γι' αυτό ανέφερα τον Αμπρίνες. Και επίσης θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εικόνα του Ρούμπιο στο φετινό τουρνουά, ο οποίος για μένα είναι ο πιο βελτιωμένος παίκτης τελευταίας πενταετίας από το προηγούμενο παγκόσμιο στο επόμενο, σε αυτό που έληξε σήμερα. Και στο Ευρωμπάσκετ δεν ήταν τόσο καλός, πρόπερση. Ναι, αλλά πρόσεξε, η εικόνα του στην Κίνα είναι η εικόνα ηγέτη κανονικού. Αλήθεια. Το γήπεδο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό ακριβώς. Συμφωνούμε ότι πριν από 11 χρόνια σε αυτό εδώ το γήπεδο, κάποιος τύπος που εμείς τον λέμε πάλι οι Ελληνάρες, ο Πίξας, ο Δίξας. Ο παίζω με μέσον. Όχι, θέλω να πω για τον Αΐτο. Okay. Το έβαλε, είχε ρίξει μέσα στο μάτσο με την Dream Team. Αυτό το παιδάκι ασυμπλήρωτα 18 να παίξει απέναντι στον Kobe Bryant και στην Dream Team. Και το είπε και ο ίδιος ο Ρούμπιος σε ενδεικτή που σήμερα. Δεν ξέχνω, λέει, ότι εδώ άρχισαν όλα για μένα. Ναι. Και δεν τελειώνουν εδώ. Προφανώς. Και δεν τελειώνουν, προφανώς εδώ. Δεν τελειώνουν εδώ. Δηλαδή, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα και αυτό που είπε ο Σκαριόλο ότι δεν ήρθαμε εδώ στο Βόρειο, δεν ήμασταν οι πιο ψηλοί, δεν είμαστε πιο δυνατοί, δεν είμαστε πιο πλήρεις, δεν το ένα, δεν το άλλο. Αλλά σκυραγωγήθηκαν και ατσαλώθηκαν μέσα από τη διαδικασία, μέσα από το τουρνουά. Και σήμερα, ας πούμε, δηλαδή,
ήταν. Παιδιά με άντρες. Μπράβο. Σήμερα ήταν. Χριστιανή με λιοντάρια ήταν σήμερα. Τρομερή, τρομερή ωριμότητα, τρομερή ηρεμία του Ρούμπιο, ο οποίος και σκεπτόμενος τη μητέρα του, για την οποία είπε συγκλονιστικά πράγματα στη συνέντευξη τύπου, επέδειξε μια ηρεμία ακόμα και στους πανηγυρισμούς, δείχνοντας το δάχτυλο ψηλά στον ουρανό. Μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τακτικά το προσέγγισαν το μάτς με εκπληκτικό τρόπο. Ναι. Δηλαδή ο Σκαριόλα αποδείχθηκε μάστορας. Τον τρόπο με τον οποίο ένα παίκτη ο οποίος έχει κάνει θράψη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, έχοντας μέσα όρο 18 πόντους, που μιλάει όλη η οικουμένη για πάρτι του και εννοώ το Σκόλα, τον αναγκάζει να τελειώσει το μάτς με ένα στα 10 σουτ και να φτάσει 36 και φεύγα που λένε, για να πετύχει το πρώτο καλάθι του εντός παιδιάς. Ναι. Μαρτύρησε. Η στατιστική έγραψε 52-22 rebound, ήταν ο Φθαλμαπάτη. 47-27 τα. Κάπου είδα 52-22. 8-1 τάπε, 8-1 τάπε. Είναι Χριστιανή με λιοντάρια. Εγώ στεναχωρήθηκα λίγο με την εικόνα τη Αργεντινή, δεν τη άξιζε. Όχι, το τελείωμα αυτό δεν τη άξιζε. Δεν τη άξιζε. Έγραψα και ίσω λίγο είναι παρεξηγήσιμη η αποστροφή μου ότι χάλασε τον τελικό η πρόκριση τη Αργεντινή. Χάλασε λίγο το μου το μπάσκετ, για να το πω αλλιώ. Ταυτόχρονα όμω. Ταυτόχρονα όμως τον έφτιαξε το μου τον μπάσκετ η Αργεντινή. Ήταν η μοναδική πραγματική ωραία ιστορία που βγήκε. Και νομίζω ότι έχασε με 20 πόντους γιατί τρόμαξε την Ισπανία. Με την εμφάνιση εγώ νομίζω ότι αυτή ήταν η διαφορά. Συμπτωματικά το έγραψα μέσα στο live της Γκαζέτα στο δεύτερο λεπτό. Ότι η πραγματική διαφορά είναι 20 πόντοι. Το έβαλα έτσι στρογγυλά. Και εκεί έκατσε. Κοίτα, 20 πόντοι με το Σκόλα και τον Καμπάτσο να έχουν 3 στα 21 σουτ. 20 πόντοι με τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί. Δηλαδή με σκασμένη την Αργεντινή. Με άδεια την Αργεντινή. Αν δεν ήταν ο Ντεκ, το μάτσα είχε πάρει 30 πόντους. Αλλά και στους 12 που κατέβηκε από τους 22 δύο φορές. Ήταν επιτυχία για τους. Και πάλι, αφενός μεν ήταν επιτυχία για τους Αργεντίνους, γιατί ουσιαστικά ήταν. Και με καμποηλίκια βέβαια. Αυτό πήγα να πω. Ήταν εντελώς απενεργοποιημένο το inside game και το μόνο που προσπάθησαν να κάνουν ήταν να βάλει 3-4 παλικαρίσια ηρωικά. Κολοκοτρονέκα. Ντεκ και όλα προβίδωνα. Ινδιάνικα αυτοί δύο. Αλλά και εκεί έδειξαν χαρακτήρα. Ούτε πανικοβλήθηκαν, πολύ ψύχρεμα. Συνέχισε να παίζει το στυλ του ο Σκαριόλο. Ισπανία. Τους βλέπαμε και εδώ γιατί καθόντουσαν εδώ. Πολύ ηρεμία, πολύ αυτοσυγκέντρωση. Το κουσούρι της Ισπανίας δεν είναι ότι πανικοβαλλεται, είναι ότι ερωτεύεται τον εαυτό της καμιά φορά. Και αρχίζει, χάνει το μυαλό της, αρχίζει τις ποικιλίες. Ότι. Σήμερα δεν το είχε. Στο τουρνουά γενικά δεν το είχε. Αλλιώς δεν θα κέρδιζε τους Σέρβους, ας πούμε. Νομίζω ότι ήταν. Δεν ήταν η καλύτερη ομάδα σε υλικό η Ισπανία, πόσο μάλλον η Αργεντινή, έτσι. Αλλά έπαιξε αυτό που νομίζω ήταν συγκλονιστική συμβολή για των τριών γκάρ της Ισπανίας, πλην του Ρούμπιο, του Ρούντι, ο οποίος είχε double-double, 11 πόντους, 10 rebound, και του Γιούλ, ο οποίος είχε 15 πόντους, χωρίς να σκοράρει τρίποντο. Και έπαιξαν αρκετά με και τρεις μαζί και πολύ μέσα την χωρίς να κάνει γιουλιές. Ναι. Και του Ρίμπας, εμείς είχαμε τρίτο γκάρ σαν τον Ρίμπας. Δεν λέω πέμπτο. Ναι. Σίγουρα είχαν 9 παίκτες οι Ισπανοί, οι οποίοι έπαιζαν σε πολύ υψηλό επίπεδο με διακριτούς ρόλους. Και πραγματικά είδαμε σήμερα, ας πούμε, τον Γκασόλ, ο οποίος δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα στην επίθεση. Αλλά ήταν. Ναι, αλλά είχε 8-7-6. Ναι, αδερφέ, 8-7-6-3. Ναι, 8-7-6-3 και όχι μόνο. Κέρδισε και ένα προσωπικό στοιχείο με τον αδερφό του. Γιατί είναι ο μοναδικός Γκασόλ πλέον, και ποιος θα το έλεγε κάποια χρόνια πριν, ο οποίος έχει δύο παγκόσμια πρωταθλήματα εντός εισαγωγικών μέσα σε ένα καλοκαίρι. Και έχει επίσης δύο παγκόσμια και πάει να πάρει και ένα τρίτο γιατί θα πει του Βαλβέρδε. Να τον βάλει στο τελικό του σούπα καφέ και ας μην με βάλει βασικό. Να είμαι εκεί να παίξω. Εμένα, επειδή έχουν πλάκα αυτά που λέτε, αλλά επειδή είμαι και λίγο παρμένος για άλλους λόγους, αυτό που με νοιάζει δεν είναι ότι θα πάρει πρωταθλήμα τον Γκασόλ, είναι ότι αύριο μπορεί να πάει να σώσει πρόσφυγες στη Μεσόγειο. Ναι, καλά, σίγουρα. Αυτό είναι το μετάλλιο, το πραγματικό. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί δείχνει ότι τον πλουραλισμό και τις ευαισθησίες του ανθρώπου. Δεν δείχνει αυτό. Δείχνει ότι. Ένας άνθρωπος όταν είναι εθνικό σύμβολο, γιατί αυτό είναι οι Ισπανοί μπασκετμπολίστες, καταλαβαίνει το impact του στην κοινωνία, ότι το impact του στην κοινωνία μπορεί να το επενδύσει και σε πιο σοβαρά πράγματα. Εντάξει, αυτό με νοιάζει. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του καθενός όμως. Να τους διαμορφώσουν τους χαρακτήρες τους έτσι. Δηλαδή όταν είσαι άνθρωπος που η φωνή σου μετράει στην κοινωνία, δεν μπορεί τη φωνή σου να την αφιερώνει σε χαβαλέ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Εμένα μπάσκετ, με πειράζουν αυτά, το ξέρετε. Όχι, έχω λίγο ίσως περίεργες ευαισθησίες. Δεν με νοιάζει το μπάσκετ. Όχι, ότι έχουμε ξεπεράσει και δεν το κάνει. Ο Γκασόλ το κάνει πάρα πολύ εμφαντικά γιατί είναι και πολύ ευαίσθητο και πολύ. Και τυχαία μαθαίνει θέμα των προσφύγων. Δεν φωνάξε τις κάμερες. Αυτό θέλω να πω. Ότι, αλλά έχουμε ευτυχώς η κοινωνία μας. Περσινό βέβαια. Έχει βρεθεί στην άλλη πλευρά τώρα της ιστορίας. Που είναι ότι, και αυτό έρχεται και από το NBA με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται, ότι δεν είναι 45 τρίπλ. Ναι. Μιλάνε, έχουν φωνή. Ναι. Λένε πράγματα. Και σε κοινωνίες που χυμάζονται, είναι απαραίτητη η φωνή των αθλητών.
Επίσης, τι άλλο είδαμε επίσης, τώρα. Επίσης θεωρώ ότι ο Σκαριόλο... Το βάρει να είμαι, συγχωρείτε. Όχι, δεν το βάρει. Επίσης θεωρώ ότι ο Σκαριόλο είναι ο πιο επαγγελματίας διαχειριστής, παύλα προπονητής προσωπικότητων. Εντάξει, το λέγαμε και πριν φύγουμε. Ναι. Προπονητής εθνικών ομάδων είναι άλλο πράγμα από προπονητής συλλόγων. Σε αυτό το πράγμα ο Σκαριόλο, ο Τζόρτζεβιτς, κάποιοι είναι πολύ πιο ικανοί από όσο θα ήταν ίσως αν λάβανε τον Παναθηναϊκό τη Ρεάλ. Ξέρει να μιλήσει, ξέρει τι θα πει. Ξέρει αυτά τα παιδιά εδώ και 10 χρόνια, άλλωστε νομίζω από το 2010. 22 χρόνια στην Ισπανία. Ναι, από το 2010 είναι στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας. Και αν σκεφτούμε ότι το 2006 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το πρώτο της Ισπανίας, που ήταν και υποτίθεται μεγάλος άθλος, είχε έρθει από Ισπανό προπονητή. Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει ότι ο Σκαριόλο είναι Ιταλός. Νομίζω ότι είναι Ισπανός. Αλήθεια. Ναι. Είναι παντρεμένος με Ισπανίδα, είναι 21 χρόνια. Δηλαδή, εγώ τον πέτυχα πρώτη φορά μετέδιδα ένα μάτς Ρεάλ Παναθηναϊκός ή την πρώτη ή τη δεύτερη χρονιά του Μπρόντοβιτς και ήταν προπονητής Ρεάλ και είχε πάρει πρωτάθλημα με τη Ρεάλ. Okay. Εγώ, Ρεάλ έπαιξε Ευρωλίγκα ως πρωταθλήτρια. Εγώ πάντως τον θυμάμαι στην Ιταλία προπονητή, στην Team System και στη Σκαβολίνη. Και πιο μπροστά που... Καλά τα θυμόστε το λίγο. Ναι. Εγώ θυμάμαι να τον κοροϊδεύουμε. Ναι, και να λέμε είναι χωριστράκια, μπριλ κρίμ και τέτοια. Μα τι είναι στο Final Four. Όλα τα ξέρουμε εμείς τελικά. Το Final Four που έπαιξε με τη Σκαβολίνη του πέταγαν ντομάτες. Και αυγά και λαχανικά σάπια. Όταν χάσαμε. Καταλαβαίνει πάνω απ' όλα ότι η εθνική ομάδα είναι ομάδα των παικτών. Βεβαίως για να. Για να, πώς να το πω, ευδοκιμήσει αυτή η λογική, πρέπει να το επιτρέπουν και οι ίδιοι παίκτες. Κόμπι, πώς είδες να απολαμβάνει όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν μέσα στο γήπεδο, να συζητάει με τον Τζινόμπιλι, με τον Τόνι Πάρκερ, πολύ ωραία εικόνα, έτσι. Κρις Μπος, Έκπε Γιούντο. Ο Ντέρικ Ρόουζ δεν ήρθε, ήταν μόνο απ' έξω. Ήταν και ο Ντέρικ Ρόουζ. Ήταν να μπει. Ναι, ποιος ξέρει. Ήταν, δεν θα είχε διαπίστευση. Είναι φοβερό, έτσι, 6 NBAers. Χωρίς NBA παίκτη στον τελικό Αμερικανό, ε. Αμερικανό, ναι. 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 Πέφτει αυλαία ενός. Πώς με αισθάνονται άραγε. Γενικά, εμένα μου φαίνεται ότι με αστερίσκους πολλούς, το παγκόσμιο ήταν ήττα για το NBA. Αυτό. Ναι, βέβαια. Και εγώ συμφωνώ. Σε όλα τα επίπεδα. Και στο επίπεδο το επικοινωνιακό, διότι όλες αυτές οι αρνήσεις έφθυραν την εικόνα. Αλλά και σε επίπεδο μπάσκετ. Το μπάσκετ το αμερικάνικο, για να το πω έτσι σχηματικά τελείως, δεν ευδοκίμησε. Οι ίδιοι Αμερικανοί να βάγισαν αύτανδροι, πήγαν 7η, αδιανόητο έτσι. Οι Γάλλοι έπαιξαν καλά όταν τους βόλεψε το αμερικάνικο μπάσκετ, απέναντι δηλαδή στη ΣΥΠΑ, αλλά παγιδεύτηκαν απέναντι στην Αυστραλία που εδώ που τα λέμε δεν έπαιζε Αμερικανιές. Έπαιζε το μπάσκετ του Ίγκλς και του Τελαβέντοβα, δεν έπαιζε ένα μπάσκετ του Μίλς. Μάλλον διαφορετικό σώμα μέσα στην ομάδα της Αυστραλίας ήταν ο Μίλς, χωρίς να θέλω να πω ότι τους έκανε ζημιά ή κάτι τέτοιο προφανώς. Όχι, ζημιά τους έκανε, γιατί αν δεν ήταν ο Μίλς, και οι Ισπανοί μπορεί να έχουν στην πρώτη γραμμή δύο παικταράδες του NBA. Ο Γκασόλ είναι All-Star, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Αλλά αυτό που παίζουν δεν είναι μπάσκετ πρωτοβουλίας. Ναι. Καμιά φορά μοιάζει τέτοιο. Αλλά είναι μπάσκετ συντεταγμένο με κανόνες. Καλά, δεν λέω πόσο νίκη για το σκεπτόμενο μπάσκετ ήταν η πορεία της Αργεντινής. Δηλαδή, τα καλά νέα και μικρό παιδί το καταλαβαίνει. Τα καλά νέα τα άφησα για το τέλος. Φτάσανε τα Μίλκο. Οπότε αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε νωρίς για να πάρουμε το αεροπλάνο, για να φύγουμε για την Αθήνα, να κάνουμε το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής. Εκεί που θα κάνουμε και μια απολογιστική μπασκετοκουβέντα στο γραφείο του Γκαζέτα πλέον, θα σηκωθούμε να πιούμε το Μίλκο μας, θα δυναμώσουμε και θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Λοιπόν, αφήνουμε την Κίνα. Ωραία εμπειρία είναι. Κάθε εμπειρία, κάθε τέτοια διοργάνωση είναι ωραία εμπειρία. Είτε περνάς καλά, είτε δεν πάει καλά η ομάδα σου, είτε πάει. Βλέπεις πράγματα, ανανεώνεις τις ιδέες, τις φρεσκάρεις. Στην εθνική. Δεν ξέρω, είναι μεγάλη κουβέντα το εάν και κατά πόσο εξελίχθηκε το άθλημα μέσα από το πρωτάθλημα αυτό. Ναι. Σηκώνει πολύ κουβέντα. Πολύ. Είναι θέμα αισθητικής του καθενός, θέμα ενδιαφερόντων του καθενός. Πάντως, χθες που μίλησα με τον Ανδρέα Ζαγλή, τον Έλληνα ισχυρό άνδρα της FIBA, κατάλαβα ότι. Δεν το είπε ευθέως, αλλά ανάμεσα στα λόγια καταλάβαινα ότι και ο ίδιος δεν ήταν απόλυτα σίγουρος ότι πήγε καλά το πράγμα. Ναι. Άσχετα με το τι έλεγε. Το ίδιο φάνηκε και σήμερα πίσω από τις λέξεις του στην συνέντευξη τύπου προς διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Έκανε κάτι γνώμη μου, ενώ γνωρίζετε ότι αποφεύγω αυτό το θέμα για λόγους διπλωματίας και τακτικής, έκανε πολύ μεγάλη ζημιά η άθλια διαιτησία. Εγώ τη βρήκα άθλια τη διαιτησία του τουρνουά. Δηλαδή τη βρήκα, πώς το πω. Εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν παραφωνία. Δηλαδή παραφωνία, αυτό. Ναι, ναι. Χωρίς να είναι απαραίτητα λάθος. Ναι. Ότι ήταν η φιλοσοφία της εντελώς διαζευγμένη με το καινούριο μπάσκετ. Το ένα είναι αυτό και το άλλο ότι ήταν πολύ μπερδεμένη αυτή η διοργάνωση. 8 πόλεις. Ναι. Ομάδες φωνάζουν. Το φορμάτ, ομάδες φωνάζουν γιατί κάποιες αντίπαλοι τους ευνοήθηκαν
από το χρόνο ήρθαν νωρίτερα, ταξίδεψαν από πιο κοντινή απόσταση. Είχαν και πλέον μέρα ξεκούραση. Είχετε και σαν ορθογραφίες. Όλες αυτές οι μετακινήσεις. Ότι αν δεν ληφθεί μέρημνα που ο Ζαγκλής υποσχέθηκε ότι θα ληφθεί, σκεφτείτε τι έχει να γίνει. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας σε 4 χρόνια από τώρα. Που θα μοιραστεί σε 3 διαφορετικές χώρες, εδώ πάλι τις από Ανατολής. Και τι χώρες. Η Ιαπωνία και η Ιαπωνία. Που δεν παίρνει το τρενάκι να πας σαν Σανγκάι Πεκίνο. Σωστό. Εκεί είναι και τα έξοδα περισσότερο. Αυτό που θα γίνει ήδη άρχισε να γίνεται. Δεν ήρθε κόσμος από άλλες χώρες. Ναι. Ποιος. Είναι πολύ γιατί, μεγάλο το κόστος. Είναι μακριά και ακριβά. Είναι πολύ μεγάλο δεν το είναι κόστος. Μόνο το κόστος. Είναι η αβεβαιότητα στις μετακινήσεις κλπ. Δηλαδή, εγώ πήρα, μέτρησα, χρειάστηκε να μετρήσω καταρχήν με τα δακτυλάκια μου 8 αεροπλάνα. Σε 15 μέρες. Και εμένα, εγώ ήμουν ο τυχερός που μου πλήρωνε κάποιος τα έξοδα. Το χειρότερο είναι ότι την προηγούμενη μέρα δεν ξέρεις πού θα πας. Αυτό. Δηλαδή ήταν Κυριακή και Δευτέρα, Κυριακή βράδυ και δεν ξέραμε σε ποια πόλη θα πηγαίναμε Δευτέρα πρωί. Με Τσεχία, το έτσι. Πόσο μάλλον ένας φύλαθρος που πρέπει να κλείσει δωμάτια χωρίς να υπάρχει ακυρωτικά. Θα κάνει την πλάκα του. Γιατί να το κάνει αυτό για να κάνει την πλάκα του. Έκανε καλύτερα την πλάκα του βλέποντας τηλεόραση και πηγαίνει αραχτό στην παραλία. Ευχαριστούμε που μας ανεχτήκατε. Ανανεώνουμε την πίστη στην ομάδα, έτσι. Εγώ έφερα και τα συμπράγκαλα, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Μπορεί να αποκλείσει και νωρίς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατεβάζουμε και τις διακόπτες. Γεια σας από την Κίνα. Αντίο, αντίο.